Ο επικεφαλής του SL Press είναι σήμερα κοντά μας για μια συζήτηση και για τα εντός και για τα εκτός. Ο Σταύρος Ολιγερός. Έκανα και ρήμα. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές. Λοιπόν, θέλω να κρατήσω για τελευταίο το κεφάλαιο της Γαλλίας που όμως δίνει τον τόνο στην Ευρώπη και θέλω να ξεκινήσω λίγο με τα εσωτερικά και να σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα από το κυβερνητικό στρατόπεδο αν συμμερίζεσαι την άποψη, εγώ αυτή την άποψη έχω, ότι για πρώτη φορά στα 5 χρόνια διακυβέρνησης χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε την πιο σκληρή αντιπολιτευτικά σε διπλό ταμπλό ομιλία δύο πρώην πρωθυπουργών, κάτι που δεν έχει κάνει η αντιπολίτευση σύσσωμη. Είναι ακρίβες. Για την ακρίβεια, οι δύο ομιλίες είναι δύο πράγματα. Είναι μια πολιτική κατεδάφιση της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη και από την άλλη, εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα είδος διακήρυξης της λαϊκής δεξιάς. Δηλαδή, των αρχών, των αντιλήψεων που ένα κόμμα της λαϊκής δεξιάς που δεν έχει υποταχθεί, ας πούμε, στο φιλελέ, νέο φιλελέ, σωστά, ας πούμε, παγκοσμιοποιητικό δικαιωματισμό. Αυτό ήταν οι δύο ομιλίες. Περισσότερο του Αντώνη Σαμαρά, λιγότερο του Κώστα Καραμαλή, αλλά αυτό περισσότερο αντανακλά τις ιδιοσυγκρασίες στο ταπεραμέντο των δύο αντρών. Δεν νομίζω ότι είναι επί της ουσίας η διαφορά. Περί αυτού πρόκειται. Εάν μέχρι τις 9 Ιουνίου το κυβερνητικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός το αντιμετώπιζαν συγκαταβατικά στα όρια του folklore τις παρεμβάσεις με το 41% μετά τις 9 Ιουνίου είναι το ίδιο? Βεβαίως όχι. Βεβαίως όχι. Η πολιτική ηγεμονία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι παρελθόν. Μπορεί να μην έχει αξιωματική αντιπολίτευση, μιλάω με όρους όχι θεσμικού, γιατί πάντα το δεύτερο κόσμο είναι αξιωματική αντιπολίτευση θεσμικά. Μιλάω με όρους πολιτικούς. Δεν έχει δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση με την έννοια ότι δεν υπάρχει ένα κόμμα που να είναι ακριβώς πίσω από το πρώτο και να διεκδικεί να το εκτοπίσει το πρώτο κόμμα για να γίνει αυτό πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό που γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Σήμερα υπάρχει ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία που και στα κατώτερά του έχει ένα ποσοστό που είναι το άθροισμα των ποσοστών των δύο επόμενων, δηλαδή του δεύτερου και του τρίτου. Άρα πολιτικά δεν έχει αντιπολίτευση. Άρα από αυτή την άποψη ο κ. Μητσοτάκης είναι ίσως ο πιο τυχερός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το λέω αυτό γιατί αυτό παράγει μια σειρά από πολιτικές συνέπειες. Εκτός από την αλαζονία και τον αρχισισμό που κατά τη γνώμη μου χαρακτηρίζει τον ίδιο τον πρωθυπουργό και αυτό το είδαμε σε μια σειρά από υποθέσεις από τις υποκλοπές μέχρι τα Τέμπη, θέλω να πω ότι αλλοιώνει και τους κανόνες του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Δεν είναι τυχαίο ότι εχθές ετέθη ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να μην φαίνεται σοβαρό, αλλά είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σοβαρό. Ότι πρέπει να αποσπαστεί η δικαιοσύνη, ναι, ο θεσμός της δικαιοσύνης, από τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας. Δηλαδή η τρίτη εξουσία να πάψει να είναι θεραπενίδα της πρώτης. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε, έχει αποδειχθεί σημασία τα τελευταία χρόνια με μια σειρά από υποθέσεις. Είδαμε δηλαδή η δικαιοσύνη όχι να είναι τυφλή, αλλά να υπηρετεί στην πραγματικότητα τη σκοπιμότητα της κυβέρνησης. Διόλου θεμητές. Ξέρεις, μου γράφει εδώ κάποιος όλα σωστά του Σταύρου εκτός από ένα. Σήμερα το πρωί η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για 41%. Άρα δεν τους νοιάζει, λέει. Δεν πάει να το αναλύει ο Ολιγερός και εσύ και να το λέτε διαφορετικά για το 28. 41 είπε. Έχουμε 41%. Έχει δίκιο γιατί στις εθνικές εκλογές του 23 αυτό είναι το ποσοστό 40,5. Αυτό είναι το ποσοστό της Δημοκρατίας, άρα έχει και αντίστοιχους βουλευτές. Άρα για μια τετραετία, εάν δεν συμβεί
κάτι ενδιαμέσως ώστε να προκηρυχθούν εκλογές, αυτό θα είναι. Mm. Άρα από μια άποψη τυπική, θεσμική, έχει δίκιο η τώρα. Όμως στην πολιτική δεν ισχύουν αυτές οι τυπικές λογικές. Έχουν σημασία οι πολιτικές δυναμικές. Και αυτό αποδεικνύεται πολύ εύκολα αν σκεφτούμε πώς ήταν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, το μεγάλο μασίμ πριν και πώς είναι μετά τις ευρωεκλογές. Δεν χρειάζεται να είσαι μέσα ή πολύ κοντά και από μακριά να δεις και να συγκρίνεις, να διαπιστώσεις ότι υπάρχει καταλυτική διαφορά. Άρα, ναι, είναι το τελευταίο χειρό. Έχουμε 41%. Okay. Κοινοβουλευτικά. Θέλω να κλείσουμε το κυβερνητικό στρατόπεδο με δύο υποκατηγορίες. Σωστά επισήμανες την ευθεία βολή περί πλήρους ανεξαρτησίας δικαιοσύνης στον τρόπο που εκλέγεται σε όλες τις βαθμίδες της. Ο ένας εκ των δύο πρώην πρωθυπουργών είπε στην ουσία, αποδομώντας πλήρως την πολιτική, την κυβερνητική, ότι δεν μπορεί να συνεχίζεις να λες το λάθος και να κάνεις το ίδιο λάθος και να μην το αναγνωρίζεις. Πρέπει να αλλάξεις. Και ο άλλος είπε ότι όταν νιώθεις πως όλοι όσοι σου λένε ότι έχεις άδικο και έχουν δίκιο, τελικά αυτοί δεν έχουν δίκιο, αλλά έχεις εσύ άδικο, ενώ έχουν δίκιο, τότε δεν αντιλαμβάνεσαι. Ανοϊκός. Βαριές εκφράσεις. Ναι, είχε χρησιμοποιήσει κάτι αντίστοιχο και πριν κάποιο καιρό, αρκετό καιρό, όταν είχε μιλήσει για τις υποκλοπές. Όμως, ναι, είναι βαριές. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεν ήταν προσωπικές. Ήταν πολιτικές οι κριτικές που ασκήθηκαν. Όμως, είναι βαριές. Δεν έχει προηγούμενο. Και αυτό κάτι λέει για το πολιτικό σύστημα. Το πρώτο συμπέρασμα που θα βγάλω εγώ είναι ότι δεν ισχύει το σχήμα που γνωρίζαμε, ότι δηλαδή το κόμμα, ας πούμε, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τους λόγους που είπα μόλις πριν λίγο, είναι αυτό το οποίο εκμεταλλεύεται και εισπράττει από τη φθορά του κυβερνώντος κόμματος, του πρώτου κόμματος. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι και εξουσία και αξιωματική αντιπολίτευση ταυτόχρονα. Ωραία πράγματα. Με την έννοια ότι φαίνεται πως μέσα σε αυτό το κόμμα, παρότι είναι ένα κόμμα στο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος, άρα ας πούμε υπάρχει πάντα το στοιχείο της σκοπιμότητας, ξέρουμε, μακάρι οι νικηφόροι στην πολιτική, νίκησε ο Μητσοτάκης, άρα και οι βουλευτές, επειδή θέλουν να επανεκλεγούν όλοι, ακολουθούν κλπ. Παρόλα αυτά, όπως φάνηκε και με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, και όχι μόνο, κυοφορείται εκεί μία άλλη τάση. Αυτή που στην πραγματικότητα είναι η Νέα Δημοκρατία όπως εξελίσσεται. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα της λαϊκής δεξιάς, γιατί είναι ένα λαϊκό κόμμα. Πηγαίνει βαθιά κάτω στην κοινωνία, έτσι, όπως ήταν και το Πασόκ παλιά, mm-hmm. με αυτή την έννοια λαϊκό κόμμα. Η Φιλελέ, νεοφιλελέ μετάλλαξή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα κύματα δυσαρέσκειας και στο στελεχειακό δυναμικό. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανταμεθεί με αξιώματα κλπ. Εκεί επικρατούν άλλου είδους κριτήρια. Αλλά για τη βάση της παράταξης, για τους απλούς δηλαδή, τα απλά μέλη και τους ψηφοφόρους, τους ανθρώπους που πιστεύουν σε κάποια πράγματα, όλα αυτά, συγγνώμη, Είναι ζητήματα τα οποία τους ενοχλούν βαθύτατα, αυτή η μετάλλαξη εννοώ, και αναγνωρίζουν στον λόγο των δύο πρώην πρωθυπουργών και δύο πρώην αρχηγών της Γαλάζιας Παράταξης τον εαυτό τους. Αυτό συνιστά μια κατάσταση όπου η Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα στη συσκευασία ενός.
Άρα χθες λες ότι είδαμε τροποντινά μία πολιτική πλατφόρμα της μίας συσκευασίας, διότι ο Σαμαράς είπε κάποια στιγμή ότι εδώ έχουμε υποστεί μία συντριπτική πτώση σε αριθμούς ψήφων, πρωτοφανή, έτσι την είπε, και ποσοστών χάσαμε ένα 200 όταν δεν έχουμε απέναντί μας καμία αξιωματική αντιπολίτευση, είναι για τα μπάζα, κάνει μία άλλη αντιπολίτευση, όλο το μουντιακό σύστημα να μας στηρίζει και παρόλα αυτά χάσαμε ένα 200. Δεν λέει κάτι, λέει αυτό. Ένα 300 για την ακρίβεια. Μάλιστα. Άρα ναι, είναι πλατφόρμα εδώ. Βεβαίως λέει κάτι. Βεβαίως λέει κάτι και είναι ακρίβες. Όπως χάσαν και τα άλλα κόμματα. Γιατί στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι ένα τριπλό χαστούκι. Είναι δηλαδή χαστούκι και στα τρία κόμματα τα οποία κυβέρνησαν τον τόπο. Δηλαδή και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και βεβαίως η γιγαντιαία αποχή είναι μια αποδοκιμασία του πολιτικού συστήματος, μια αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος. Πού οδηγεί αυτό, κανείς δεν το ξέρει ακόμα. Αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Σε όλη την Ευρώπη έχει διαχωριστεί η λεγόμενη νέα δεξιά, δηλαδή η μετεξέλιξη της παλιάς λαϊκής δεξιάς, ή για να το θέσω αλλιώς, παλαιότερα στα δεξιά κόμματα, στη Χριστιανοδημοκρατία, ας το πούμε έτσι, ή στους γκολικούς στη Γαλλία, που είναι κάτι αντίστοιχο, συνυπήρχαν μέσα και η λεγόμενη λαϊκή δεξιά και, ας το πούμε έτσι, τα φιλελεύθερη πτέρυγα, και όταν λέω φιλελεύθερη μην την εννοήσετε ότι είναι φίλη της ελευθερίας, αυτό που παραδοσιακά ήταν ο φιλελευθερισμός και τις τελευταίες δεκαετίες ο νέος φιλελευθερισμός. Λοιπόν, από ένα χρονικό σημείο και πέρα, κυρίως επειδή στη Γυραιά Ήπειρο αλλά και στις ΗΠΑ με τον Τραμπ αμφισβητήθηκε η παραδοσιακή ηγεμονία των δύο κομμάτων, στην Αμερική ήταν Δημοκρατικοί Ρεπουμπλικάνοι, στην Ευρώπη ας το πούμε έτσι κεντροδεξιά, κεντροαριστερά. Επειδή λοιπόν αμφισβητήθηκε αυτό, ενώ παλαιότερα τα δύο αυτά κόμματα άθροιζαν πολύ μεγάλα ποσοστά, αργότερα χρειάστηκε να συνεργαστούν για να κυβερνήσουν από κοινό, έτσι, για να συγκεντρώσουν. Τι έγινε, γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη ένα πολύ απλό λόγο. Οι σημερινοί νέοι βλέπουν ότι ζουν πολύ χειρότερα από ότι οι πατεράδες και οι παππούδες τους. Οι πατεράδες τους σίγουρα. Αυτό δημιουργεί πολλά ρήγματα στο πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό είδαμε να αναδύονται κόμματα της αριστεράς, κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο. Το είδαμε εμείς εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τους Ποδέμους στην Ισπανία, είδαμε στην Ιταλία ένα ιδιότυπο κίνημα, το κίνημα των Πέντε Αστέρων, τα οποία κόμματα αυτά δεν κατάφεραν ουσιαστικά να εκφράσουν, παρότι ήταν πρώτη επιλογή δυσαρεστημένων ψηφοφόρων, να εκφράσουν την αναδυόμενη δυσαρέσκεια, κάτι διαφορετικό, και υποχώρησαν. Για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με το πώς αυτά τα κόμματα και γενικότερα η αριστερά, η ευρωπαϊκή αριστερά, αντιλαμβάνεται σύγχρονα προβλήματα. Για να είμαι συγκεκριμένος. Το ότι μεν αντιτίθεται στον νεοφιλελευθερισμό, αλλά αγαπάει την παγκοσμιοποίηση, έχει ασπαστεί το δικαιωματισμό, ο οποίος προκαλεί, η woke κουλτούρα. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι αυτά τα κόμματα χάνουν έδαφος. Ποια κόμματα κερδίζουν έδαφος? Η λεγόμενη νέα δεξιά, η οποία έχει αποκολληθεί από τα παραδοσιακά κεντροδεξιά κόμματα, δηλαδή η εναλλακτική για τη Γερμανία που έχει αποκολληθεί από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, η ΛΕΠΕΝ, η οποία ουσιαστικά έχει σβήσει την παραδοσιακή γκολική δεξιά, τους Ρεπουμπλικάνους. Μπορούμε να πάμε και σε μια σειρά άλλα κόμματα, όπως ας πούμε ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, στην Ολλανδία, στη Σκανδιναβία,
Βλέπουμε επίσης και στην Ιταλία να κυβερνάει Μελόνι και ο Σαλβίνι. Δύο κόμματα της νέας δεξιάς ή ακροδεξιάς αν θέλετε, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εμένα δεν μου αρέσει να κάνω χαρακτηρισμούς με ηθικό περιεχόμενο στην πολιτική. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τον όρο, τον επιστημονικό όρο, που είναι alt-right η νέα δεξιά. Η νέα δεξιά είναι ένα συνοθήλευμα κομμάτων, δεν είναι όλα ίδια, αλλά έχουμε κάποιους κοινούς παρονομαστές. Ποιοι είναι οι κοινοί παρονομαστές? Είναι το γεγονός ότι είναι πολύ επιφυλακτικά απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Είναι υπέρ της πραγματικής οικονομίας, του καπιταλισμού, στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας, αλλά είναι επιφυλακτικά απέναντι στο χρηματοπιστωτικό τομέα, την κυριαρχία δηλαδή των τραπεζών και το funds. Είναι αρνητική απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Είναι υπέρ του εθνικού κράτους. Όλα αυτά τα στοιχεία, και βεβαίως ενάντια στο δικαιωματισμό, όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μία βάση, την οποία τη βλέπουμε και η οποία φαίνεται να συγκινεί και να συσπειρώνει σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό, το είδαμε και στις ευρωεκλογές, αλλά και στις εθνικές εκλογές σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε και στη Βρετανία τώρα το κόμμα του Brexit, το Φάραντ, να είναι μέχρι δεύτερο σεισμοσκοπήσεις. Προσπαθώ λοιπόν να πω ότι κάτι γίνεται. Αυτό δεν έχει αφήσει ανέγκυφη την Ελλάδα. Από το πουθενά. Είδαμε ότι στις ευρωεκλογές κόμματα τα οποία, όπως η Ελληνική Λύση, η Νίκη, το κόμμα της Λατινοπούλου, αθροίζουν ένα ποσοστό το οποίο είναι από 15 μέχρι σχεδόν 20%. Αν σκεφτείς ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια σημαντικότατη πτέρυγα, η οποία με όρους ιδεολογικούς και πολιτικούς θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην ίδια κατηγορία, το ποσοστό αυτό αν δεν είστε 35. Άρα κάπου εκεί χτύπησε ο Σαμαράς ειδικά. Το Καραμαλής, αλλά επειδή ο Σαμαράς είναι ενεργός στην πολιτική, κάπου εκεί χτύπησε. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο Νέα Δημοκρατία, να πάμε στα άλλα δύο κόμματα, γιατί θέλω να κλείσουμε μεγαλικές εκλογές. Ως εξής όμως, υπήρξε μία διατύπωση του Κώστα Καραμαλή, την οποία από το πρωί την μεταδώσαμε, για το συνυποσχετικό, και είσαι ο πρώτος που έχει γράψει πόσο κλειδί είναι το συνυποσχετικό σε μία περίπτωση προσφυγή στη Χάγη. Είπε, η έκφρασή του ήταν πολύ χαρακτηριστική. Είναι αδύνατη και αδιανόητη η σύναψη συνυποσχετικού και τα σενάρια που εξυφαίνονται για διπλωματικές φραστικές ασάφειες που θα δίνουν το δικαίωμα στους δικαστές να αποφανθούν για το εύρος χωρικής θάλασσας, ΑΟΣ, ακόμη και κυριότητας νησιών. Και σήμερα το πρωί μετάφραση από την πρώην Υπουργό Εξωτερικών είναι: συμφωνούμε με αυτό που είπε ο Κώστας Καραμαλής, ότι είναι δύσκολο το συνυποσχετικό. Δεν είπε αυτό ο Καραμαλής? Ναι, επειδή λες ότι πράγματι εγώ έχω γράψει γι' αυτό και έχω γράψει πολλά πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή έχω γράψει πριν ακριβώς 16 χρόνια. Το 2007, 17 χρόνια. Πώς? Ήρθαν στα χέρια μου τα πρακτικά των διαπραγματεύσεων που γινόντουσαν επί κυβέρνηση Σιμίτη με την Τουρκία. Αυτές οι διαπραγματεύσεις είχαν προχωρήσει πάρα πολύ, δεν κατέληξαν σε κάτι, αλλά είχαν προχωρήσει πάρα πολύ. Και εκεί μπόρεσα να δω με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο οι Τούρκοι ουσιαστικά, που ήταν ανοιχτοί στο να πάει η υπόθεση στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο, ουσιαστικά τι έλεγαν? Έλεγαν ότι εμείς θα αποφασίσουμε την οριοθέτηση, και μάλιστα είχαμε κάνει προτάσεις για συνεκτική εκμετάλλευση, όπως την ονόμαζαν, χρησιμοποιούσαν αυτό τον όρο, συνεκτική εκμετάλλευση. Για την ακρίβεια, ζητούσαν το ποσοστό τους στο Αιγαίο, γιατί τότε ήταν μόνο το Αιγαίο, να είναι στο Βόρειο Αιγαίο, που δεν έχει και πολλά νησιά, πίσω από τη Λίμνο, δηλαδή δυτικότερα τη Λίμνο, νότια του Αγίου Όρους. Εκεί άλλωστε υπάρχουν και περισσότερες πιθανότητες να υπάρχουν κάποια κοιτάσματα πετρελαίου.
αυτή η συμφωνία να, είναι, να γίνει μεταξύ των δύο χωρών και να πάνε οι δύο χώρες στο Διεθνές Δικαστήριο της Χαγής με συνυποσχετικό που περιέχει τη συμφωνία τους για το πώς θα είναι η οριοθέτηση, έτσι ώστε να βάλει τη σφραγίδα του. Αυτά τα είχα γράψει στην Καθημερινή τότε. Τα επανέλαβα στο SL Press πριν κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, με αφορμή συνομιλίες που γινόντουσαν για το ίδιο θέμα, γιατί οι Τούρκοι συνέχισαν ακριβώς στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή δεν είχαν αλλάξει γνώμη. Και προφανώς γνωρίζω ότι ενδιαφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, και προφανώς πληροφορήθηκε και αυτός, όχι μόνο για τα τότε, ίσως και για τα τώρα, θα έχει φαντάζομαι την δυνατότητα. Άρα αυτό το οποίο είπε πατάει στην πραγματικότητα και ήταν το τέχνασμα με το οποίο θα προσπαθούσε η ελληνική πλευρά να πουλήσει την ελληνική κοινή γνώμη, η ελληνική κυβέρνηση, το αποτέλεσμα. Θα έλεγε δηλαδή εμείς δεν είμαστε υπέρ της διεθνούς νομιμότητας, εμείς δεν είμαστε υπέρ της Χάγης και της διεθνούς δικαιοσύνης. Ορίστε, αυτή είναι η αποφασή της, την γκρινιάζεται, τη φωνάζεται. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Ένα σχόλιο θα ήθελα για την άλλη πλευρά του λόφου. Στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για η Κεντρική Επιτροπή, αλλά εγώ επιμένω ότι μέχρι να φτάσουν στο άτομο να διασπαστεί, έχουμε δρόμο. Και στο ΠΑΣΟΚ φτάσαμε στους 5 μνηστήρες και υπάρχει και μία έκτη που από το 12 έχει να δει ΠΑΣΟΚ, για την οποία κυκλοφορεί τώρα ότι μπορεί να είναι υποψήφια η κυρία Διαμαντοπούλου, που είπε ότι πολιτικός της μέντορας είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο αείμνηστος. Τι λέμε για την αντιπολίτευση? Χαρά γεμάτη, ε. Όποιος που είναι πολιτικός μέντορας της, άραγε. Στο ΠΑΣΟΚ, θυμάμαι, ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου με την Μαργαρίτα την Παπανδρέου, ήταν με τον Γιώργο του Παπανδρέου, μετά πέρασε στο Σιμίτι, ανταμείφθηκε με πολύ σημαντικές θέσεις, προσέγγισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γενικότερα. Εντάξει, έχει τον βίο και την πολιτεία, τον οποίο ξέρουμε. Ναι, πλασάρεται. Πολύ σωστά λέτε και μάλιστα αυτό θέλει να το κάνει με τις ευλογίες του Βαγγέλη Βενιζέλου. Δεν ξέρω αν θα της δώσει την ευλογία του. Σας λέω δηλαδή και αυτό το στοιχείο. Αλλά προσπαθούν. Τώρα τι προσπαθούν να κερδίσουν? Αυτό σε ρωτάμε, Σταύρο. Πάνε καλά στην αντιπολίτευση? Έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει με τον κόσμο και την καθημερινότητά του, ή θα φταίνουν τα άκρα πάλι? Άκουσε. Δεν έχει σημασία τώρα πώς θα βάλουν υποψηφοί. Όλο το παιχνίδι γίνεται γύρω από το ΔΟΚΑ, αν θέλουμε να είμαστε. Η συμφωνία που υπάρχει είναι για το ΔΟΚΑ. Και η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και το Τσίπρα, από ό,τι μαθαίνω. Όχι μόνο τον Γιώργο Παπανδρέου, που είναι σε επαφή και διάφορους άλλους κύκλους. Περιλαμβάνει τον ΔΟΚΑ και περιλαμβάνει επίσης και μια προσπάθεια να, ας το πούμε έτσι, προσελκυστεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια διαδικασία άνοχη ενοποίησης λαϊκού μετόπου, αλλά με έναν τρόπο που θα παρακαμφθεί ο νυν αρχηγός του, ο Στέφανος Κασελάκης. Νομίζεις ότι αυτά απασχολούν την κοινωνία? Θέλω να μου το πεις ειλικρινά, γιατί δεν είσαι... Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Την κοινωνία την απασχολούν τα προβλήματά της. Μάλιστα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, μην υποτιμούμε και την αυτονομία που έχει η πολιτική. Μπορεί να είναι πολιτική με επί κεφαλαίου, μπορεί να είναι πολιτική με πι μικρό. Επειδή εδώ ξέρω ότι δεν είσαι. Άκου, Σταύρο, δεν είσαι ένας απλός αναλυτής πολιτικών γεγονότων. Με συγχωρείς, προφανώς και παίζουν ρόλο και οι αυτονομίες και τα πρόσωπα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει καν πολιτική. Πάνε με πρόσωπα που μετά λένε για άλλους για καλλιστία. Με συγχωρείς, εδώ είναι ποιος είναι. Πιο αεράτος, πιο ατακαδόρος, πιο θα ενώσουν όλοι γενικό. Πάνω σε ποια πολιτική έχουν να πούν κάτι στον κόσμο?
Δύο λεπτά. Αφού με προκαλείς, θα σου απαντήσω. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι ο Δούκας έχει πάρει, ο Χάρης Δούκας έχει πάρει ένα προβάδισμα στο Πασόκ. Δεν είναι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ακούσει από το στόμα του κάτι το οποίο να μου έχει μείνει. Ως πολιτική πρόταση, ως πολιτική σκέψη. Γιατί κέρδισε. Κέρδισε γιατί ήθελαν οι Αθηναίοι να ξεφορτωθούν με τον Κώστα Μπακογιάννη. Υπάρχει και η τύχη στην πολιτική. Ο Δούκας είναι τυχερός. Και επειδή είχε υποστηριχθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, θεωρείται ότι συμβολίζει, ας πούμε, έναν υποψήφιο ο οποίος θα μπορούσε να ξαναενώσει. Εντάξει, όλα αυτά είναι λίγο στον αέρα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, δεν πάβουν να υπάρχουν. Τα προβλήματα του κόσμου είναι άλλα, αλλά όπως είπες και εσύ, γι' αυτό δεν ακούγεται τίποτα από πουθενά το πολιτικό σύστημα. Εξού και 60% δεν πήγαν να ψηφίσουν. Μάλιστα. Πάμε. Περί αυτού πρόκειται. Μην πας παρακάτω, γιατί θέλω να πάμε εκεί που είναι το μεγάλο εργαστήριο πολιτικό που μπορεί να επηρεάσει όλη την Ευρώπη. Διότι αυτό που συζητούσες προηγουμένως και για το νεοφιλελεύθερο κέντρο και τα λοιπά, και για το κέντρο που λένε τούτοι εδώ της αντιπολίτευσης, για την ώρα ο κόσμος στη Γαλλία το εισέπραξε ότι ζήτω τα πράγματα όπως έχουν, οπότε δεν πάνε να δείτε από πού ερχόσαστε. Έχουμε και άλλες επιλογές. Καλές ή κακές, τις έχουμε. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στη Γαλλία πέρα από τη συντριβή των όποιων σχεδιασμών Μακρόν στον πρώτο γύρο? Καταρχήν, όπως πολύ σωστά είπες, η Γαλλία παραδοσιακά, και δεν εννοώ παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, μιλάω από τη Γαλλική Επανάσταση, είναι το πολιτικό εργαστήριο της Ευρώπης. Εκεί γίνονται οι πρώτες διεργασίες που αργότερα απλώνονται. Αυτό συνέβη και στο θέμα που συζητούσαμε, δηλαδή στην ανάλυση της λεγόμενης νέας δεξιάς. Χρησιμοποιώ, επαναλαμβάνω τον όρο, και δεν χρησιμοποιώ τον όρο ακροδεξιά, όχι γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ακροδεξιά, είναι ένα άλλο ζήτημα, γιατί η ακροδεξιά έχει μέσα της μία ηθική απαξία που μας εμποδίζει να δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις από τις παραδοσιακές ακροδεξιές δυνάμεις. Λοιπόν, η Λεπέν λοιπόν βρίσκεται στο δρόμο προς την εξουσία εδώ και πολύ πολύ καιρό. Τι συνέβαινε? Αυτό που συνέβαινε ήταν ότι όλα τα άλλα κόμματα, οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων, συσπυρώνονταν απέναντι της. Και επειδή το σύστημα είναι πλειοψηφικό και σε σχέση με την εκλογή Προέδρου, δεύτερος γύρος πάνε οι δύο πρώτοι, και στις βουλευτικές εκλογές που είναι μονοεδρικές περιφέρειες και ψηφίζουν τελικά τους δύο καλύτερους, τους δύο πρώτους. Υπάρχει ένα τρίτο στάτη πάντων για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας. Λέω λοιπόν ότι αυτό που συνέβη είναι ότι σιγά σιγά η Λεπέν ανέβαινε. Γιατί όπως και να κάνουμε, να το κάνουμε, η πολιτική δυναμική δεν μπορεί να αναχαιτιστεί απλά και μόνο μέσω του εκλογικού συστήματος. Μπορεί να αναχαιτιστεί για μία φορά, για δύο φορές, για τρεις φορές. Δεν μπορεί, ας πούμε, για πάντα. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, όχι μόνο γιατί έχει πολύ χρησιμοποιηθεί ότι να διαλέξουμε το μικρότερο κακό, δηλαδή αυτό που είναι απέναντι στον υποψήφιο της Λεπέν, αλλά και διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πριν η Λεπέν είχε απέναντί της τον Μακρόν. Και άρα η αριστερά, η οποία έχει μια αντιλεπέν θέση, δεν ψηφίζουμε ακροδεξιά, θα ψηφίσουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από ακροδεξιά, έστελνε όλους τους ψηφοφόρους τους υπέρ αυτού που ήταν απέναντι στη Λεπέν, λέει υπέρ του Μακρόν. Τώρα όμως το κόμμα του Μακρόν είναι τρίτο. Και το νέο λαϊκό μέτωπο είναι δεύτερο. Με σημαντική διαφορά. Ο ένας 28 και κάτι ο άλλος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στις περισσότερες από τις 577 εκλογικές περιφέρειες, δεν θυμάμαι τώρα πόσες, απέναντι θα είναι ο υποψήφιος της Λεπέν και ο υποψήφιος του Λαϊκού Μετώπου. Άρα αυτοί που θα κρίνουν στο δεύτερο γύρο ποιος θα βγει πρώτος, άρα και θα πάρει την έδρα, θα είναι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν Μακρόν, ψήφισαν Ρεπουμπλικάνους και ψήφισαν και κάποια μικρότερα κόμματα.
επειδή αυτοί είναι δεξιοί και κεντρώοι, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα επιλέξουν τον υποψήφιο της του Λαϊκού Μετώπου, της αριστεράς, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, γιατί ορισμένοι, το είπαν κιόλας, ένας εδώ βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, το είπε πολύ καθαρά, για μένα είναι πιο κοντά και καλύτερα να ψηφιστεί ο υποψηφίος της Λεπέν. Άρα έχει εφεδρίες για το δεύτερο γύρο η Λεπέν που δεν είχε παλιά. Με τα συνέπεια το 33,5 πολύ εύκολα μπορεί να γίνει πλειοψηφία απόλυτη σε σύγκριση με αυτό που έχει απέναντι τουλάχιστον περισσότερες. Και αν ακόμα δεν πάρει το κόμμα της Λεπέν την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, στην Εθνοσυνέλευση τη Γαλλική, δηλαδή δεν πάρει τους μισούς συνένα από τους 577 έδρες, θα πρέπει να υπολογίσει και στους 40-50 που θα βγουν με το κόμμα των Γολικών, δηλαδή τους Ρεπουμπλικάνους, ο αρχηγός των οποίων έχει ταχθεί ξεκάθαρα μέσω κομματικές αντιδράσεις, πρέπει να πούμε, έχει ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της συνεργασίας με τη Λεπέν. Πράγμα που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να φτιαχτεί μια τέτοια συμμαχία που θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και άρα θα πάμε σε ένα διεισμό στη Γαλλία, δηλαδή θα είναι η Προεδρία Μακρόν από τη μία και η κυβέρνηση του κόμματος της Λεπέν με όποιους συμμάχους, είναι πάρα πολύ πιθανή. Αυτό δεν θα είναι μια καθαρή επικράτηση της Λεπέν σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής εξουσίας, γιατί ξέρουμε ότι η Προεδρία στη Γαλλία έχει εξουσίες, δεν είναι όπως η Προεδρία στην Ελλάδα που είναι διακοσμητική. Όμως οπωσδήποτε θα αλλάξει τα πράγματα σε μια σειρά ζητημάτων και θα τα αλλάξει κατά τρόπο που φαίνεται πως θα προδιαγράψει και το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2027, όταν θα λήξει η τωρινή θητεία του Μακρόν. Νέα σελίδα για την Ευρώπη λοιπόν, με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί είναι διαφορετική η Γαλλία από την Ουγγαρία, όπου κυβερνάει η νέα δεξιά με τον Όρμπαν, ακόμα και από την Ιταλία, όπου η Μελόνι χρειάστηκε να κάνει διάφορες προσαρμογές για να μην έρθει σε άμεση σύγκρουση με το Ευρωπαϊκό Ιερατείο. Τα λέω όλα αυτά γιατί φαίνεται από πολλά σημάδια ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Οι μόνοι που δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν είναι αυτοί στο Ευρωιερατείο, οι οποίοι, όπως υπόθηκε και χτες, γιατί χτες ασκήθηκε μια καταλυτική κριτική στην στροφή που έχει πάρει η Ευρώπη και από τους δύο, και από τον Σαμαρά και από τον Καραμαλή, έτσι είναι το Ευρωιερατείο, οι οποίοι τι κάνανε, μοιράζαν τις θεσούλες και τι κάνανε, βάλανε ας πούμε πρόεδρο της Επιτροπής τη Φόντερ Λάιεν, η οποία εκτός από ασήμαντη πολιτικά χωρίς κανένα έργο είναι και μπλεγμένη σε σκάνδαλα. Και επειδή είναι Γερμανίδα και θέλουν οι Γερμανοί το δικό τους άνθρωπο στην Κομισιόν, την επιβάλλανε, βάλανε έναν σοσιαλιστή σοδημοκράτη τον Κώστα και βάλανε και την Κάλλας, η οποία είναι και αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή τη δεξιά, η οποία είναι μια απόλυτη απόλυτο αντιρωσισμό, ας πούμε έτσι. Δηλαδή είναι από τους πιο ακραίους του κόμματος του πολέμου που υπάρχει στη Δύση. Είναι υπουργός της Εσθονίας. Τα λέω όλα αυτά γιατί αγνοήθηκε και η ομάδα της Μελόνι, μιλάω στο Ευρωκοινοβούλιο, και η ομάδα της Λεπέν και μια σειρά άλλες δυνάμεις και αγνοήθηκαν με πολύ, ας το πούμε έτσι, χοντρότρο, έτσι. Ναι. Και δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα. Μάλιστα, ναι, είναι η σωστή πλευρά της πολιτικής ιστορίας εδώ. Θέλω σε αυτό το κάδρο να σε ρωτήσω. Σε αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη και τον τόνο δίνει η Γαλλία αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η αλήθεια, το Νοέμβριο έρχεται και η εκλογή νέου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, ποια είναι η πρώτη σου εκτίμηση, πού πάει ο κόσμος? Αν πιστέψουμε τα μάτια μας και τις δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ προηγείται με διαφορά.
ειδικά το debate, ήταν καταστροφικό για τον Biden και επιβεβαίωσε αυτό που όλοι έβλεπαν πριν, ας πούμε, και δεν ήθελαν να πιστέψουν. Το λένε άλλωστε και οι ίδιοι οι δημοκρατικοί. Μάλλον λοιπόν ο Τραμπ, αν δεν συμβεί κάτι δραματικό ενδιαμέσως, θα είναι ο νέος πρόεδρος. Ο Τραμπ έχει κάτι ξεχωριστό. Μπορεί να είναι τοξικός ως προσωπικότητα και είναι ως πολιτική προσωπικότητα, αλλά ο Τραμπ κατάφερε, ένας πολύ εκατομμυριούχος ο ίδιος, να εκφράσει τη βαθιά περιθωριοποιημένη Αμερική. Αυτό έχει κάνει. Έτσι, σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς. Εκφράζει όλη αυτή την Αμερική που είναι έξω από το τρένο, που δεν έχει ανέβει στο τρένο της παγκοσμιοποίησης. Δεν είναι δηλαδή οι παράκτιες περιοχές, οι οποίες δουλεύουν με την παγκοσμιοποίηση, είναι οι παλιοί νοικοκυρέοι της βαθιάς Αμερικής, οι οποίοι έχουν δει τη ζωή τους να υποβαθμίζεται δραματικά. Αυτή είναι, και δεν ήταν ούτε συντηρητικοί άνθρωποι ήταν. Όταν ακούνε τον Τραμπ να λέει, ας πούμε, πρώτα η Αμερική, και όταν λέει ο Τραμπ, να αυτό γιατί να κατασκευάζεται και δείχνει ένα iPhone, ας πούμε, τηλέφωνο στην Κίνα και να μην κατασκευάζεται στην Αμερική, γιατί πρέπει να αγοράζουμε αυτοκίνητα τα οποία κατασκευάζονται 10 χιλιόμετρα τα σύνορά μας στο Μεξικό και όχι στο Ντιτρόιτ, το οποίο έχει καταστραφεί ως αυτοκίνητο βιομηχανία, αγγίζει ευαίσθητες χορδές, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτή η υποψηφιότητα κάνει τα παιχνίδια της ιστορίας, κάνει τα περίεργα παιχνίδια της. Φαίνεται ότι αυτή η υποψηφιότητα θα έρθει για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο και θα επηρεάσει τα πράγματα σημαντικά, παρότι υπάρχει ένα βαθύ κράτος το οποίο θα προσπαθήσει να το επιβληθεί. Με όρους εσωτερικούς Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον επικρατήσει ο Τραμπ, προφανώς και θα έρθει για να ξεκαθαρίσει και λογαριασμούς του παρελθόντους. Βεβαίως, γιατί πολεμήθηκε. Με όρους. Ναι, μην ξεχνάμε. Μπορεί, ναι, μην ξεχνάμε ότι εδώ συμβαίνουν και περίεργα πράγματα. Και το λέω αυτό με κραφιά σχόλιο στο SL Press, ηχητικό. Είδαμε φαινόμενα τα οποία είναι κατανόητα. Το είδαμε στο Brexit. Το είδαμε όταν πρωτοεξελέγει ο Τραμπ πρόεδρος. Το είδαμε και τώρα με τη νίκη της Λεπέν. Δηλαδή, τι είδαμε. Είδαμε ότι γίνονται διαδηλώσεις, διαμαρτυρία. Και εγώ αναρωτιέμαι. Μπορεί να μην σου αρέσει ο Τραμπ, μπορεί να μην σου αρέσει το Brexit, μπορεί να μην σου αρέσει η Λεπέν. Όταν διαδηλώνεις για να διαμαρτυρηθείς, τι διαδηλώνεις εναντίον του εκλογικού αποτελέσματος. Μπορεί να διαδηλώσεις γιατί ένας πολιτικός βρίσκεται στην εξουσία ή στην αντιπολίτευση, είπε κάτι ή έκανε κάτι. Και διαδηλώνεις εναντίον αυτού που είπε ή αυτού που έκανε. Αλλά εναντίον του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτό είναι ακατανόητο. Και αυτό δείχνει ότι και στον χώρο της αριστεράς έχουν επικρατήσει αντιλήψεις οι οποίες είναι μεσιανικές. Δηλαδή δεν μου αρέσεις. Καλώς άριστα δικαίωμά σου να μην αρέσει, σου αρέσει κάτι. Και διαδηλώνω και απειλώ κλπ. Διαδηλώνει εναντίον της βούλησης του λαού, γιατί το εκλογικό αποτέλεσμα είναι η βούληση του λαού. Πραγματικά είναι ακατανόητο. Και με αύξηση των ποσοστών συμμετοχής στη Γαλλία, πρέπει να πω. Καν από νομοποιημένες. Φουλ νομοποιημένοι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αναδύεται και μια μεταμοντέρνα αριστοκρατική αντίληψη που λέει ότι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Είναι μεγάλη σε ηλικία, λέει, ψηφίζουν. Στην Γαλλία ψήφισαν Λεπέν οι νέοι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, όπως αποδεικνύεται από την ανάλυση των Exit Polls. Λοιπόν, ό,τι είχε πει η Χίλαρη Κλίντον, λέει, η θλιβερή, λέει, η θλιβερή, εννοώντας τους νοικοκυρέους της Μέσης Αμερικής που έχουν εκπέσει, έτσι, σε επίπεδο ζωής, ή ό,τι έλεγε για τον Brexit. Λέει, πώς τη λένε αυτοί οι οποίοι πηγαίνανε απρακορίχοι, λέει, που δεν ξέρουν τι είπα να πει η Ευρώπη, ψηφίσανε. Ή θα είμαστε δημοκράτες, που σημαίνει ότι κάθε πολίτης έχει μία ψήφο και κάθε ψήφος είναι ισότιμη. Καλά, αυτό να το πούμε στα κόμματα πρώτα, Σταύρο, στα κόμματα, που δεν το λαμβάνουν υπόψη.
Ξεκίνα από εκεί. Έχουν απονομοποιήσει τις εκλογικές διαδικασίες τα ίδια τα κόμματα. Θέλω να σε ρωτήσω εν κατακλείδη και όλα αυτά για τον κόσμο μας που είναι στα πρόθυρα γενικευμένων σειράξεων. Τελευταίο φρούτο είναι οι κινητοποιήσεις βίες με όπλα στα συριακά καταπατημένα εδάφια από την Τουρκία. Στην Ουκρανία γίνεται αυτό που γίνεται. Στη Μέση Ανατολή, πού να πω, στην Αφρική, Ερυθρέα, Σουδάν, Νιγηρία, στη Λατινική Αμερική. Όλα αυτά για τον κόσμο μας τι λένε, Σταύρο? Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Γιατί γι' αυτό δεν συζητάει κανείς τους. Κανείς τους. Παράκρουση. Έχει γίνει ρουτίνα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει γίνει ρουτίνα. Είμαστε σε μια μετάβαση. Το 1989-90 κατέρευσε, ας πούμε, το Σοβιετικό Μπλοκ. Ιστορική στιγμή. Είχαμε μια σύντομη περίοδο αμερικανικής μονοκρατορίας. Η μόνη υπερδύναμη, το μεγάλο αφεντικό του κόσμου, μονοπολικός κόσμος. Ασχολήθηκε με τον πόλεμο, τους πολέμους εναντίον της τρομοκρατίας, και ενώ αυτή ασχολιόταν, η Αμερική δηλαδή, με αυτά, είχαμε την ανάδυση της Κίνας σε οικονομική υπερδύναμη, αλλά και κατ' επέκταση και σε πολιτική, σε ένα δεύτερο επίπεδο πιο αφανές αλλά υπαρκτό. Και βεβαίως είχαμε μετά τον Γέλτσιν, με τον Πούτιν, την αρκούδα να ξαναστέκεται στα πόδια της, που ήταν γονατισμένη δεκαετία του 90. Σήμερα το μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα της μετάβασης από το μονοπολικό δυτικό κεντρικό κόσμο, δηλαδή μονοπολικό γιατί γείται της Δύσης οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται, σε ένα πολυπολικό σύστημα. Και αυτό αποδεικνύεται γιατί έχει κάνει βήματα μπροστά. Έχουμε τους BRICS, που είναι BRICS Plus πια, δεν είναι η αρχική BRICS. Έχουν μπει η Αίγυπτος, έχουν μπει η Σαουδική Αραβία, έχουν μπει η Ιράν, έχει μπει κόσμος και κοσμάκης. Και τον οργανισμό της Σανγκάης, που είναι μια ευρασιατική υπόθεση. Εδώ βλέπουμε να αναδύεται. Προφανώς δεν είναι ένα συνασπισμός στη ΝΑΤΟ ή Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δείχνει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Νότου να μην επιστρέψει σε αυτό το δυτικοκεντρικό σύστημα που ισχύει τους τελευταίους 4-5 αιώνες. Άρα παράγονται συνεχώς τριβές λόγω αυτής της μετάβασης. Το παλιό σύστημα δεν θέλει να πεθάνει. Αντιδρά, το καινούριο σύστημα αναδύεται με όλες τις αντιφάσεις και τα προβλήματα της ανάδυσης, και να οι ουσιαστικές αιτίες που προκαλούν όλες αυτές τις τριβές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάθε δύναμη, όπως η Τουρκία παράδειγμα, προσπαθεί να προωθήσει την μέλλοντά της, κάνει τους αγισμούς της, συγκρούεται, τώρα συγκρούεται στην Συρία. Είναι μια ιστορία, δεν είναι καινούρια, έτσι, η Δύση προσπάθησε να απαλλαγεί από το καθεστώς Άσαντ, απέτυχε λόγω και της ρωσικής παρέμβασης, και τα πράγματα, ας πούμε, έχουμε τριβές και παράγοντες πληθύρες. Σταύρος Λιγερός, τον Ιούλιο έχει ειδήσει, όπως καταλάβατε, και πολλές. Μάλλον θα τις κυριοδοτήσει και στον Αύγουστο ο Ιούλιος. Να είμαστε καλά να τα λέμε μαζί του. Σταύρο, καλημέρα. Περισσότερα στο slpress.gr. Και εσύ και οι ακροατές σου, Γιώργο.